Μόλις 13 ψήφοι ήταν η διαφορά του συνδυασμού ιατρική αναγέννηση με επικεφαλής τον γυναικολόγο Χρήστο Βενέτη από το συνδυασμό ιατρή μαγνησίας με επικεφαλής τον γενικό γιατρό Ευθύμιο Τσάμι στη χθεσινή εκλογική διαδικασία Thriller για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας. Η παράταξη του κυρίου Βενέτη που κέρδισε τις εκλογές έλαβε 220 ψήφους, ενώ η παράταξη του κυρίου Τσάμι 207. Θεωρώ ότι δεν κέρδισε ο συνδυασμός μου, κέρδισε η συμμετοχή. Είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή από τις προηγούμενες εκλογές και θα προσπαθήσουμε στις επόμενες εκλογές να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη, εκμεταλλευόμενη την τεχνολογία και ψηφίζοντας πλέον από το κινητό, πράγμα που γίνεται στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης εδώ και 8 χρόνια και έγινε μάλλον και στον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας. Το ποσοστό συμμετοχής στις χθεσινές εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας μόλις που ξεπέρασε το 50%, καθώς από τους σχεδόν 800 οικονομικά τακτοποιημένους γιατρούς ψήφισαν 443. Συνολικά τα μέλη του Ιατρικού Σύλλογου Μαγνησίας φτάνουν τα 930. Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Τα προβλήματα είναι κοινά. Θα προσπαθήσουμε να συνθέσουμε όλες τις απόψεις όλων των συναδέλφων. Είναι καλοδεχούμενες όλες οι απόψεις, ακόμα και οι πιο αιρετικές, για να μπορέσουμε να τις συνθέσουμε και να τις προωθήσουμε και να διεκδικήσουμε όλοι μαζί, σαν μια γροθιά, τα καυτά ζητήματα του κλάδου μας. Και επίσης είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε και για θέματα που ταλανίζουν την κοινωνία του Βόλου κυρίως, με τα θέματα της αέριας ρύπανσης κυρίως, όπου και εκεί θα δώσουμε μεγάλη μάχη. Με γραπτή δήλωσή του, ο απερχόμενος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας Ευθύμιος Τσάμις εκφράζει τα συγχαρητήριά του προς τον Χρήστο Βενέτη, ωστόσο σημειώνει ότι το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών δικαιώνει απόλυτα την αντίληψη που είχε ο ίδιος και ο συνδυασμός του, καθώς και την προσπάθεια που κατέβαλε για την ύπαρξη ενός ενιαίου και ενωτικού ψηφοδελτίου, ώστε να αποφευχθεί μια εικόνα διχασμού του ιατρικού σώματος. Θεωρούμε ότι είναι μια σημαντική στιγμή για τον Ιατρικό Σύλλογο. Υπάρχει προσέλευση. Θα αποφασίσουν οι συνάδελφοί μας ποιοι θέλουν να τους εκπροσωπήσουν για να διοικήσουν και τον Ιατρικό Σύλλογο την επόμενη τετραετία. Το μήνυμά σας προς τον Ευθύμη Τσάμι, ποιο είναι? Να μας βοηθήσει και με την εμπειρία του στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Το νέο ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας απαρτίζεται από 11 μέλη. Από το Συνδυασμό Ιατρική Αναγέννηση εκλέγονται ο κύριος Βενέτης, η κυρία Γιωβάνη, ο κύριος Μαλινδρέτος, η κυρία Γρηγορίου, ο κύριος Βούλγαρης και ο κύριος Παπάς. Από το Συνδυασμό Ιατρή Μαγνησίας εκλέγονται ο κύριος Τσάμις, ο κύριος Σάρκος, ο κύριος Μάνδρος, η κυρία Κεράνη και ο κύριος Καρζής.